Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις στην Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα τον ρόλο των επαναστατικών δυνάμεων στην περιοχή εκείνη. Έχουμε μαζί μας τον Σαντιάγκο από την Αργεντινή, από την τάση, τη διεθνή τάση Σοσιαλισμός η Βαρβαρότητα και το κόμμα Νουέβο Μας στην Αργεντινή. Και ο σύντροφος έτσι θα μιλήσει και τις επόμενες μέρες και στο εργαστήριο της Ντούτος Διέν, μιας και έχουν παρουσία και στη Γαλλία όπου και ο σύντροφος παρεμβαίνει. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον σύντροφο για να ξεκινήσουμε. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a los compañeros de la OCDE por la invitación a esta charla. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συντρόφους της OCDE για την πρόσκληση για αυτή τη συζήτηση. Estoy muy contento de participar de este campamento, de este evento y de este tipo de intercambios internacionalistas. Είμαι πολύ ευχαριστημένος να συμμετέχω σε αυτό το κάμπι και αυτού του είδους τις συνδιαλλαγές τις διεθνιστικές. En un ambiente muy lindo, privilegiado, hermoso. Σε ένα πολύ ωραίο και όμορφο μέρος. Y bueno, la idea un poco de esta charla es transmitirles algunos elementos generales de la lucha de clases en América Latina. Λοιπόν, η γενική ιδέα της σημερινής συζήτησης είναι να μεταδώσουμε κάποιες γενικές αρχές για την εξέλιξη της ταξικής πάλης στην Λατινική Αμερική. Y del rol y las tareas de los militantes revolucionarios en la intervención política. Και τον ρόλο και την παρέμβαση των επαναστατών στην πολιτική και στις εξέλιξεις. Estamos en un contexto internacional de crisis, de guerra, de destrucción del planeta, de pandemia. Είμαστε λοιπόν σε μια συγκυρία πολέμου, κρίσης, πανδημίας. Y de un capitalismo que es cada vez más y más agresivo contra la clase trabajadora. Ένας καπιταλισμός ο οποίος είναι όλο και περισσότερο επιθετικός ενάντια στην εργατική τάξη. América Latina no es la excepción a este contexto internacional. Η Λατινική Αμερική δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό το διεθνές επίπεδο. Este continente tiene una historia muy rica de lucha de clases y de política. Η Λατινική Αμερική έχει μια ιστορία πολύ πλούσια αγώνων και ταξικών συγκρούσεων. Históricamente, con la emergencia de movimientos revolucionarios en la década del 70, histórica, με την σημαντικές εξεγερσιακές καταστάσεις στην καρδιά του 70, movimientos que fueron reprimidos por duras dictaduras militares en los años 70 y 80, κινήματα που καταστάθηκαν άγρια από δικτατορίες στην καρδιά του 70 και του 80, que tuvieron el objetivo de imponer un sistema capitalista y neoliberal που επέβαλαν ένα σύστημα νεοφιλελεύθερο, καπιταλιστικό νεοφιλελεύθερο. Según los planes del Fondo Monetario Internacional, σύμφωνα με τα σχέδια του ΓΟΝΟΤΟΥ, imponiendo duras condiciones a la clase trabajadora en todo el continente. Και βάζοντας πολύ σκληρούς όρους στην εργατική τάξη σε όλο το Λατινική Αμερική. Estas políticas que fueron de muchos ataques a los trabajadores en la década del 90, αυτές οι πολύ σκληρές επιθέσεις ενάντια στους εργαζόμενους στην δεκαετία του 90, donde luego de la caída del muro de Berlín el capitalismo se creía dominante en el mundo, όπου μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου ο καπιταλισμός ήταν και ένιωθε έτσι να ηγεμονεύει
a Polter, provocaron una enorme crisis económica. Que terminó generando rebeliones populares, importantes revueltas y rebeliones populares. Η οποία τελείωσε γεννώντας πολύ σημαντικές λαϊκές εξεγέρσεις. En Argentina, en el año 2001, στην Αργεντινή το 2001, hubo una gran movilización popular contra la crisis económica, contra el Fondo Monetario Internacional. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση, μια μεγάλη εξέλιξη ενάντια στο ΒΝΤΟΥ. En donde los trabajadores, los desocupados, όπου οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, pusieron en marcha enormes movilizaciones. Έβαλαν μπροστά τεράστιες κινητοποίησεις. Que hicieron caer al gobierno. Οι οποίες κατάφεραν να ρίξουν κυβέρνηση. En diciembre del 2001, Argentina tuvo 5 presidentes en una semana. Το Δεκέμβριο του 2001 η Αργεντινή είχε 5 προέδρους σε μία εβδομάδα. El presidente tuvo que tomar un helicóptero para escaparse del país. Ο πρόεδρος έπρεπε να πάρει ένα ελικόπτερο για να αποδράσει από τη χώρα. Y la movilización de las masas en la calle, η κινητοποίηση των μάζων στον δρόμο, pedían que se vayan todos. Ζητούσαν το να φύγουν όλοι. Que se vayan todos los políticos y poniendo un cuestionamiento general de todo el sistema. Το να φύγουν όλοι οι πολιτικοί βάζοντας ένα ερωτηματικό, μια αμφισβήτηση στο σύστημα σαν σύνολο. Estas mismas rebeliones populares ocurrieron en Bolivia, en Ecuador y de una forma general en toda América del Sur. Παρόμοιες εξεγέρσεις συνέβησαν στην Βολίβια, στο Εκουαδόρ και συνολικά σε όλο το Λατινικό Νότο. Experiencias de fábricas recuperadas y ocupadas por los trabajadores. Εμπειρίες έτσι εργοστασίων οι οποίες κατελήφθηκαν και έμειναν στα χέρια των εργατών. De bloqueos de las calles y bloqueos de las rutas. Μπλοκαρίσματα των δρόμων. De asambleas populares y autoorganización de los trabajadores. Λαϊκές συνελεύσεις και αυτοργάνωση των εργαζομένων. En donde los partidos revolucionarios empezaron a tener cada vez más y más crecimiento. Όπου οι επαναστατικές οργανώσεις άρχισαν να έχουν όλο και περισσότερη απήχηση, μεγαλύτερη οικοδόμηση. A partir de estas luchas. Από εκείνη τη στιγμή, από αυτούς τους αγώνες. Para intentar contener la rebelión popular, για να προσπαθήσουν να την περιορίσουν την λαϊκή εξέγερση, una serie de gobiernos progresistas de centro izquierda, μια σειρά από κυβερνήσεις προοδευτικές λεγόμενες κεντροαριστεράς, que intentaron generar dar algunas concesiones a las masas rebeladas. Προσπάθησαν να δώσουν, να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις στις εξεγερμένες μάζες. Con la idea de calmar la situación y que la bronca, el malestar, pase hacia las instituciones. Με σκοπό να χαμηλώσει, να πέσει η οργή και η δυσαρέσκεια των μάζων και να περάσει η κρίση στους θεσμούς. Y que la gente vuelva a tener confianza en las elecciones, en las urnas y en las instituciones del Estado. Ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στις εκλογικές διαδικασίες και συνολικά στο κράτος. Estoy hablando del gobierno de Kirchner en Argentina a partir del año 2003. Μιλάω συγκεκριμένα για την κυβέρνηση της Kirchner στην Αργεντινή από το 2003.
pero que en otros países, bueno, Evo Morales, Mujica, Lula, Correa, diferentes gobiernos en la región dentro del mismo ciclo político. Habla que hay políticos, tú sabes, o Morales, Lula, Mujica, que tal, son casi de Yoshi, y que anican esto idio político ciclo. Estos gobiernos que han sido llamados gobiernos progresistas, gobiernos de centro izquierda, nacionales y populares. Αυτές οι κυβερνήσεις, οι οποίες ονομάστηκαν κεντροαριστερές, προοδευτικές, λαϊκές, llegaron al poder luego de las rebeliones, έφτασαν στην εξουσία μετά τις εξεγέρσεις, con la promesa de terminar con las políticas capitalistas de la derecha, με την υπόσχεση να τελειώσουμε τις πολιτικές της δεξιάς, y de dar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Y να βελτιώσουν, να δώσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στους εργαζόμενους. Sin embargo, παρόλα αυτά, cuando gobiernos como Lula llegan al poder, όταν κυβερνήσεις όπως του Lula φτάνουν στην εξουσία, lo primero que hace es una reforma contra los trabajadores siguiendo la política del Fondo Monetario. Μία μεταρρύθμιση ενάντια στους εργαζόμενους, συνεχίζοντας το πρόγραμμα με το κουβούνι του. La supuesta izquierda, η υποτιθέμενη αριστερά, hace la misma política de la derecha. Εφαρμόζει την ίδια πολιτική με την δεξιά. Creo que esto a los compañeros griegos les suena. Νομίζω ότι αυτό στους Έλληνες τόπους έτσι είναι κατανοητό. Los gobiernos progresistas lograron dar concesiones durante algunos años. Οι προοδευτικές κυβερνήσεις έδωσαν κάποιες παραχωρήσεις στη διάρκεια κάποιων χρόνων. Porque el precio de las materias primas que América Latina exporta, γιατί οι τιμές των πρώτων υλών που εξάγει η Λατινική Αμερική estaban subiendo. Ανέβαιναν. Pero cuando comenzó la crisis económica internacional en 2008, αλλά όταν ξεκίνησε η διεθνής οικονομική κρίση του 2008, estos gobiernos tuvieron menos dinero para distribuir. Αυτές οι κυβερνήσεις είχαν λιγότερα χρήματα να διανύουν. La década de gobiernos progresistas duró entre 2003 y 2015 aproximadamente. Bueno, el periodo de las progresistas gobernaciones dirigidas desde 2003 hasta 2015, podría. Pero estos gobiernos no fueron revolucionarios. Pero estas gobernaciones no eran parastáticas. Y frente a esta decepción, frente a estos gobiernos, και μπροστά έτσι σε αυτήν την απογοήτευση μπροστά από αυτές τις κυβερνήσεις ocurrió un triunfo de la derecha electoralmente en el continente. Οδηγηθήκαμε σε μια σε ένα τρίαμβο της δεξιάς στη Λατινική Αμερική. Creo que esto también les suena familiar y conocido. Νομίζω και αυτό στους συντρόφους φαίνεται οικείο και κατανοητό. A partir de 2015, en Argentina ganó las elecciones Macri, un gobierno de derecha. Από το 2015 στην Αργεντινή είχε τις εκλογές ο Macri, μια κυβέρνηση της δεξιάς. El triunfo electoral de Trump en Estados Unidos en 2016. Ο θρίαμβος του Τραμπ το 2016. Y sobre todo la llegada al poder de Bolsonaro en Brasil, que pan a pola o iniquitu Bolsonaro en Brasil, conformaron un giro a la derecha de toda la región. Μετατόπισαν μια δεξιά κροπή σε όλη την Ευρώπη. Bolsonaro fue un gobierno
reaccionario, machista, racista, antiobrero. Bolsonaro hoy también defiende dexios, fascistas, artistas, saltón. Fue responsable de volver a aplicar esos planes de ajuste, de austeridad. Και ήταν υπεύθυνος για την επιστροφή των σχεδίων λιτότητας, άγριας λιτότητας. Ή προφουντισάντο ατάκες αντιδημοκράτικο. Και οδηγώντας έτσι πολύ πιο σε βάθος μετακλήσεις αντιδημοκρατικές. El rol de los militantes revolucionarios en este periodo de triunfo de la derecha. Ο ρόλος των επαναστατών σε αυτή την περίοδο του τριάμβου της δεξιάς fue importante para intentar frenar estos ataques. Ήταν σημαντικός για να φρενάρει αυτές τις επιθέσεις. Por ejemplo, en 2017, cuando Macri en Argentina παράδειγμα, 2017, όταν ο Μάκρι στην Αργεντινή intentó aplicar una reforma laboral προσπάθησε να επιβάλλει μια εργασιακή μεταρρύθμιση. Hubo grandes movilizaciones en las calles. Υπήρξαν μεγάλες κινητοποιήσεις στους δρόμους. Y no pudo aplicar su plan de gobierno. Και δεν μπόρεσε να εφαρμόσει το κυβερνητικό του σχέδιο. El avance de la derecha. Το προχώρημα της δεξιάς. Generó, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, golpes de Estado. Οδήγησε σε πραξικοπήματα στο Περού, στην Βολιβία και στο Περού. Generó golpes de Estado con una enorme represión por parte del Estado, de la policía. Με μια έτσι τεράστια καταστολή από την του κράτους, την αστυνομία. Una situación similar ocurrió en Colombia. Κάτι ανάλογο έγινε στην Κολόμβια. Y también en Brasil, que es en Brasil, επίσης, cuando fue, por ejemplo, preso Lula. Όταν οδηγήθηκε έτσι στη φυλακή ο Lula. El crecimiento de estas contradicciones, η ανάπτυξη αυτών των αντιθέσεων, generó nuevamente rebeliones populares. Οδηγήσε σε νέες λαϊκές εξηγήσεις. A partir de 2019, από το 2019, Chile, Ecuador, Colombia, Chile, Ecuador, Colombia, protagonizaron enormes movimientos en la calle de confrontación contra el sistema. Δημιουργήθηκαν έτσι τεράστιες συγκρούσεις στους δρόμους ενάντια στο σύστημα. Estas rebeliones no han podido transformarse en revoluciones sociales. Αυτές οι εξηγήσεις δεν μπορούσαν να μετασχηματιστούν σε κοινωνικές επαναστάσεις. No se ha logrado que los presidentes se vayan en helicóptero. Δεν μπόρεσαν έτσι να πετύχουν το να φύγουν οι πρόεδροι με ελικόπτερο. Porque si bien la radicalización del movimiento fue muy importante, y παρότι η η ριζοσπαστικοποίηση των μαζών ήταν πολύ σημαντική. Faltaba un factor subjetivo, faltaba un partido. Έλειπε έτσι ένα υποκειμενικό μέγεθος, ένα κόμμα. Un partido capaz de transformar esta movilización con una perspectiva política. Ένα κόμμα που θα μεταμορφώσει τις κινητοποίησεις με ένα στόχο πολιτικό. Y transformar la idea de que se vayan todos en que gobiernen los trabajadores. Να μάθουν μεταμορφώσει έτσι το σύνθημα να φύγουν όλοι στην μια κυβέρνηση των εργαζομένων, να κυβερνήσουν οι εργαζόμενοι. Entonces, en estos países, en realidad, ante la ausencia de una izquierda revolucionaria, και σε αυτές τις χώρες, στην πραγματικότητα, κάτω από την απουσία μιας επαναστατικής αριστεράς, una necesidad urgente es construir partidos, construir organizaciones. Η αναγκαιότητα είναι να
δημιουργηθούν, να οικοδομηθούν οργανώσεις και κόμματα πανστατικά. En Brasil hay otro problema, otra situación. Στη Βραζιλία υπάρχει άλλο πρόβλημα, άλλη κατάσταση. Porque en Brasil, ante el gobierno de Bolsonaro, que fue un gobierno, como dije, muy duro, όπου στη Βραζιλία, απέναντι στη κυβέρνηση του Bolsonaro, που όπως είπα ήταν μια κυβέρνηση πολύ σκληρή, ante el peligro fascista, antidemocrático, ante la movilización de los militares, μπροστά έτσι στον κίνδυνο του φασισμού και στην κινητοποίηση των στρατιωτών, es necesario desarrollar grandes movilizaciones en defensa de los derechos democráticos. Είναι ανάγκη να οργανωθούν μεγάλες κινητοποίησεις για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Pero el problema es que esta movilización contra la extrema derecha, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι κινητοποίησεις αυτές μπροστά ενάντια στην ακροδεξιά, no tiene que hacerse abandonando la independencia política de nuestra clase. Δεν πρέπει να γίνουν εγκαταλείποντας την ταξική αυτονομία του περιοδικού κινήματος. Socialismo Barbarie era parte del PSOL en Brasil. Η τάση του σοσιαλισμού στην Βαρβαρότητα ήταν κομμάτι του PSOL, του κόμματος στην Βραζιλία. Un partido del que forman parte las secciones brasileñas del Secretariado Unificado. Ενός κόμματος όπου είναι μέρος τα δύο κόμματα, τα τμήματα της Ενίας Γραμματείας. Και con el miedo o la excusa de luchar contra Bolsonaro, όπου με τον φόβο να παλέξουν ενάντια στον Bolsonaro, se aliaron con Lula, συμμάχησαν με τον Lula, con una candidatura en las últimas elecciones de 2022, μια υποψηφιότητα στις τελευταίες εκλογές του 2022, que estuvo conformada por Lula y por Alckmin, que es un candidato de la derecha. Η οποία αποτελούνταν από τον Lula και τον Alckmin, έναν υποψήφιο της δεξιάς. Entonces, el PSOL hoy en día forma parte del gobierno de Lula. Όπου έτσι σήμερα το PSOL αποτελεί κομμάτι της κυβέρνησης του Lula. Y consideramos que hay que luchar contra Bolsonaro, pero que no es revolucionario integrar un gobierno burgués. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παλέψουμε ενάντια στον Bolsonaro, αλλά δεν είναι επαναστατικό να συμμετέχει σε ένα συνδυαστική κυβέρνηση. Por esta razón, Socialismo Barbarie se fue del PSOL después de intentar dar esta pelea por la independencia política. Γι' αυτό η τάση του Σοσιαλισμός Βαρβαρότητα έφυγε από το PSOL προσπαθώντας να φτιάχνει μια επαναστατική τάση ενάντια σε αυτή την εξέλιξη. En Brasil, la necesidad de construir una izquierda revolucionaria o reconstruir una izquierda revolucionaria que sea independiente de Lula e independiente de Bolsonaro. Η προσπάθεια στην αρχή στην Βραζιλία είναι να φτιαχτεί μια πανστατική αριστερά η οποία να είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη από, και από τις δύο αυτές τάσεις, και από την αστική κυβέρνηση του Lula και από τη δεξιά του Bolsonaro. En Argentina, la situación es diferente. Στην Αργεντινή η κατάσταση είναι διαφορετική. Porque en Argentina sí existe una izquierda revolucionaria importante. Γιατί στην Αργεντινή υπάρχει μια σημαντική επαναστατική αριστερά. En Argentina hay 6 partidos trotskistas con importancia a nivel nacional. Υπάρχουν 6 σημαντικά τροτσκιστικά κόμματα σε εθνική κλίμακα. Esto es parte de una larga historia de movimientos revolucionarios en Argentina. Αυτό είναι αποτέλεσμα έτσι μιας μακράς πορείας επαναστατικών εξελίξεων στην Αργεντινή. Un proceso que se reforzó a partir de la rebelión de 2001. Ένα προσέσ που δυνάμωσε από τις εξέλιξεις του 2001.
la izquierda revolucionaria argentina participó. Η επαναστατική αριστερά στην Αργεντινή συμμετείχε. De importantes procesos de lucha de la clase obrera. Σημαντικούς αγώνες της εργατικής τάξης. En la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores. Στην επαναλειτουργία των εργοστασίων από τους εργαζόμενους. En recuperar o ganarle a la burocracia sindical importantes sindicatos. Παίρνοντας και κερδίζοντας από την συνδικαλιστική γραφειοκρατία σημαντικά συνδικάτα. En una importante participación en el movimiento juvenil estudiantil. Με μια σημαντική συμμετοχή στο νεολαϊκό κίνημα. Donde la izquierda dirige sindicatos también. Όπου η αριστερά ηγείται συνδικάτων επίσης. Y también en la muy importante movilización feminista que hubo en los últimos años en Argentina. Que es muy importante, es la feminística que llevó a la legalización del aborto en 2020. La izquierda, y digo izquierda y no extrema izquierda, porque en Argentina cuando hablamos de izquierda pensamos en el trotskismo. No hay un partido socialista o un partido comunista fuertes. Δεν υπάρχουν ένα σοσιαλιστικό ή ένα κομμουνιστικό κόμμα έτσι, δυνατά, κόμματα. El principal partido de masas electoral es el peronismo, el kirchnerismo. Το μαζικό, έτσι, το πιο σημαντικό κόμμα ρεφορμιστικό είναι ο περονισμός, ο kirchnerismός. Que constituyen la burocracia sindical en sindicatos con millones de trabajadores. Που αποτελούν τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία σε μεγάλα συνδικάτα με εκατομμύρια εργαζόμενους. Pero no se identifican como izquierda. Αλλά δεν αυτοποκαλούνται ως αριστερά. Entonces, cuando se dice izquierda en Argentina, se está haciendo referencia al trotskismo. Έτσι, όταν μιλάνε για αριστερά στην Αργεντινή, έτσι έχουν κατά νου τον τροτσκισμό. En los últimos 10 años, el trotskismo logró muy importantes resultados electorales. Τα τελευταία 10 χρόνια ο τροτσκισμός είχε πολύ σημαντικά εκλογικά αποτελέσματα. Los diferentes partidos que forman, los diferentes partidos de la izquierda argentina han logrado tener más de 1 millón de votos en elecciones nacionales. Τα διάφορα κόμματα της αριστεράς στην Αργεντινή έχουν καταφέρει να έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ψήφους στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Entonces, esto ha permitido que las ideas revolucionarias y el programa anticapitalista y socialista. Αυτό έχει συμβάλει στο ότι το επαναστατικό πρόγραμμα, οι επαναστατικές ιδέες και οι σοσιαλιστικές ιδέες forme parte del debate político nacional. Να αποτελεί μέρος της πολιτικής συζήτησης σε εθνικό επίπεδο. Las figuras públicas de la izquierda están todos los días en los medios, en la televisión. Τα δημόσια πρόσωπα έτσι, της αριστεράς αποτελούν μια καθημερινότητα έτσι, στον πολιτικό διάλογο, στις τηλεοράσεις. Y entonces esta representación electoral y parlamentaria. Τύπον αυτή η εκπροσώπηση κοινοβουλευτική. Uno de los objetivos es transformarla en militancia revolucionaria. Ένα στόχος είναι να μετατραπεί έτσι, σε αγωνιστές έτσι, και σε επαναστατική οικοδόμηση. Porque si bien la izquierda consigue 1 millón de votos, no hay 1 millón de militantes. Ότι παρότι η αριστερά μπορεί να κερδίσει 1 εκατομμύριο ψήφους, αλλά δεν υπάρχουν 1 εκατομμύριο αγωνιστές.
Este año, en agosto, hay elecciones presidenciales. Αυτό το χρόνο, τον Αύγουστο, υπάρχουν προεδρικές εκλογές. En donde el peronismo, la derecha y la extrema derecha, όπου ο περονισμός, η δεξιά και η άκρα δεξιά, presentan candidaturas que prometen grandes ataques a los trabajadores. Έχουν φέρει έτσι υποψηφιότητες οι οποίες έχουν ανακοινώσει σημαντικές χθες στην εργατική τάξη. Es muy probable que la derecha gane las elecciones en Argentina. Είναι πιθανόν ότι θα κερδίσει τις εξωτερικές η δεξιά. Y ya empiezan a anunciar medidas de contrarreformas, de represión y de ataques a los derechos de los trabajadores. Και έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν μεταρρυθμίσεις, επιθέσεις ενάντια δημοκρατικές, ενάντια στους εργαζόμενους. En este momento hay represión en las provincias del norte de Argentina, Jujuy, Salta. Αυτή τη στιγμή υπάρχει καταστολή στις βόρειες επαρχίες της Αργεντινής, στο Jujuy και στη Σάλτα. Y una resistencia que puede anticipar lo que sucederá el año que viene. Και μία αντίσταση η οποία μπορεί να την θεωρήσουμε ως ένα προμήνυμα αυτού του οποίου έρχεται τον επόμενο χρόνο. Porque yo no lo puedo predecir. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Pero es muy probable que el nuevo gobierno sea un gobierno más duro contra los trabajadores. Αλλά είναι πολύ πιθανό ότι η νέα κυβέρνηση να είναι μια κυβέρνηση πιο σκληρή ενάντια στους εργαζόμενους. Y es probable que en un contexto de gran crisis económica. Και είναι επίσης πιθανό σε ένα πλαίσιο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Haya grandes confrontaciones sociales. Να υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. En donde, bueno, los partidos políticos de la izquierda revolucionaria tienen una responsabilidad muy grande para poder llevar estas confrontaciones a una salida política anticapitalista y revolucionaria. Για να οδηγήσουν αυτές τις συγκρούσεις σε μία επαναστατική λύση. Hay importantes procesos de movilización. Υπάρχουν σημαντικά πρόσθεσεις κινητοποίησεων. Una nueva clase obrera que comienza a organizarse. Μια νέα εργατική τάξη που αρχίζει να οργανώνεται. Por ejemplo, desde la pandemia, desde el 2020 hasta esta parte, el nuevo MAS ha participado en la organización de los trabajadores de reparto por aplicación. Y tu comando, tu nuevo MAS, ha participado en la organización de delivery. Los trabajadores de Uber Eats, Rappi, de Delivery, Deliveroo. Διάφορες πλατφόρμες είναι αυτές που αναφέρει, υπάρχουν εδώ. Llevando la construcción de sindicatos a estos trabajadores. Οδηγώντας αυτή την οργάνωση σε συνδικάτα αυτών των εργαζομένων. En un sector de trabajadores que no cuenta con reconocimiento legal laboral. Σε ένα κομμάτι εργαζομένων που δεν είχαμε τώρα νομική έτσι, υπόσταση. Este proceso de organización desde las bases. Αυτή η διαδικασία οργάνωση από τη βάση. Es importante porque comienza a transformarse en un evento internacional. Γιατί αρχίζει να αποκτά διεθνή κλίμακα. Porque hay colectivos de trabajadores, de repartidores, de delivery. Γιατί υπάρχουν έτσι κομμάτια εργαζομένων delivery. Que se están formando en todo el mundo para luchar contra estas empresas multinacionales. Όπου οργανώνονται, σε διεθνή κλίμακα, σε διάφορες χώρες, όπου οργανώνονται ενάντια σε αυτές τις πολυεθνικές. Y esto
logrado realizar un congreso internacional de repartidores en Estados Unidos en el mes de abril, en Los Ángeles. Και αυτό έχει οδηγήσει στην, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο των Deliverados στο Los Angeles, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Donde más de 17 países han tenido delegaciones y representantes en esta lucha. Όπου πάνω από 17 χώρες έστειλαν αντιπροσώπους και αντιπροσώπευσαν έτσι, αυτούς τους αγώνες. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos de las luchas que están en la actualidad. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από τους αγώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινότητα. Pero hay muchos otros. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Y en América Latina, lo que es importante comprender... Το σημαντικό που είναι να κατανοήσει κανείς στην Λατινική Αμερική... Es que hay mucha vida política, mucha lucha de clases... Ότι υπάρχει πολύ πολιτική ζωή, πολύ ταξική πάλι... Y el gran desafío para los militantes revolucionarios... Sí. Es cómo transformar estos procesos de organización, estas rebeliones. Και το στίχημα για τους επαναστάτες είναι πώς να μετατραπούν αυτοί οι αγώνες, αυτές οι εξελίξεις. En revoluciones. Σε επαναστάσεις. Porque el objetivo a nivel internacional frente al capitalismo, al imperialismo, a la guerra. Γιατί ο στόχος ενάντια στον ιμπεριαλισμό, στον καπιταλισμό, στον πόλεμο. Es relanzar la perspectiva por la revolución socialista. Είναι να ανοίξει την προοπτική για την, για την σοσιαλιστική επανάσταση. Y esto comienza el debate que tenemos que tener los revolucionarios. Και αυτό έτσι ανοίγει την συζήτηση που πρέπει να έχουμε οι επαναστάτες. Para encontrar la forma de lograrlo. Για να βρούμε έτσι τον τρόπο για να το πετύχουμε. Así que, bueno, termino la presentación con estos elementos generales. Έτσι, κλείνω τη συζήτηση με αυτά τα γενικά έτσι, στοιχεία.